Δεν θέλουν να ακούσουν ούτε λέξη και αυτό αποτυπώθηκε και στην κάλπη. Στα Νόγια η Χρυσή Αυγή δεν πήρε ούτε μία ψήφο. Σκοτώσα πολύ κόσμο και ο φασισμός δεν είναι καλό πράγμα για τη δημοκρατία και πρέπει ο κόσμος να τον εγκαταλείψει. Για ποιο λόγο να δώσουνε? Και οι άλλοι που δίνουνε τι καταλαβαίνουνε? Έχουν κάποιο όβελος? Οι Ανογιανοί δείξαν την κράση τους. Ευτυχώς δεν είχαμε ψηφοδέλτια φασιστικά. Σε ένα χώρο που όπου και να πατήσεις υπάρχει αίμα. Τα Νόγια σε αυτές τις εκλογές όμως είχαν και άλλη μια πρωτοτυπία. Επεκράτησε ο ΣΥΡΙΖΑ με μόλις 2 ψήφους διαφορά. Πήρε 2 ψήφους διαφορά. Εντάξει. Τι σημασία έχει? Ο ΣΥΡΙΖΑ θα προχωράει ή η άλλη είναι δεύτερη? Πα. Απλούστατα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατόρθωσε να πείσει πάλι τον ελληνικό λαό να του δώσει μια δεύτερη ευκαιρία. 3 ολοκαυτώματα πέρασε το ορεινό χωριό και οι Ανογιανοί δεν το ξεχνούν. Εδώ έχει υπάρχει μια παράδοση, ο οποίος ο κόσμος είχε ένα παραστατικό χαρακτήρα από τα παλιά χρόνια, τουρκοκρατία, γερμανοκρατία, σε κάποιο το χωριό οι Γερμανοί, και λένε μείνουν μόνο οι 3 εκκλησίες. Και ο κόσμος έχει, για την παράδοση του φασισμού, έχει, αν το πούμε έτσι, βαρύτητα να μην πούμε άλλη κουβέντα. Στην ερώτηση γιατί η Χρυσή Αυγή δεν πήρε ούτε μία ψήφο στα Νόγια, οι απαντήσεις είναι πολλές, αλλά όλες έχουν κάτι κοινό. Οι Γερμανοί άφησαν πίσω τους νεκρούς, ένα χωριό κατεστραμμένο και κατοίκους που μέχρι σήμερα δεν θέλουν να ξεχάσουν. Δεν έχουμε, γιατί οι νεκροί πολλοί, οι άνθρωποι το σέβονται, δεν έχουμε. Δεν θέμεται για πράγματα. Έχουμε πολλούς νεκρούς και από τους Τούρκους αλλά και από τους Γερμανούς. Εδώ έχουν χαλάσει, μας κάψα το χωριό. Και βγαίνει ο Μιχαλολιάκος και λέει: εγώ είμαι απόγονος του Χίτλερ. Πώς θα του δώσεις ψήφο? Όσο για την κυριαρχία του ΣΥΡΙΖΑ στα Νόγια, η απάντηση ακούει στο όνομα Αλέξης Τσίπρας και στην περιοδία που έκανε την 1η του Σεπτέμβρη στην ορεινή Κομόπολη του Μιλοποτάμου. Ερχόμενος σε επαφή με τον κόσμο, κέρδισε. Κέρδισε με την επαφή, με την προσωπική του επαφή εδώ στο χωριό. Οι δημοσκοπήσεις δίνανε ντέρμπι. Ορμόμενος από τη δύναμη που άντλησε στα Νόγια, δεν το έκανε τέρμι, το έκανε περίπατο. Δεν είναι η πρώτη φορά που τα Νόγια ξεχωρίζουν. Στις τελευταίες αυτοδιοικητικές εκλογές, ο Δήμαρχος εξελέγει με μία ψήφο διαφορά. Οι Ανογιανοί απέδειξαν για μία ακόμα φορά ότι είναι δύσκολοι και περήφανοι ψηφοφόροι.